Ποδαρικό έκαναν από 1η Ιουνίου οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη προϊόντων στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, καθώς και σημαντικές αυξήσεις στο ρεύμα. Σε τροχιά αυξήσεων μπήκαν για τον Ιούνιο τα πράσινα τιμολόγια λόγω της αυξημένης τιμής στη χονδρική τον μήνα που πέρασε. Βέβαια, κάποιοι προμηθευτές επιχείρησαν να απορροφήσουν ένα μέρος των αυξήσεων, ανεβάζοντας τα ποσοστά εκπτώσεων. Οι καταναλωτές δεν τα βγάζουν πέρα. Το 20ήμερο λέγανε, το 15ήμερο έχει γίνει τώρα. Να το πάρουνε χαμπάρι ότι ο κόσμος πεινάει, δεν έχει λεφτά. Η μέση χρέωση διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα και είναι αυξημένη πάνω από 40% σε σχέση με αυτή του Μαΐου. Το καλοκαίρι πάντα αυξάνει η ηλεκτρική ζήτηση λόγω της χρήσης των κλιματιστικών, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και για άλλους λόγους. Οπότε, ακόμα και αν η χοντρική αγορά του ρεύματος διατηρηθεί σε ένα, ας το πούμε, σταθερό πεδίο, σε μια σταθερή τιμή, πάντα θα υπάρχουν λόγοι η λιανική να αυξάνει. Οι καταναλωτές που έχουν επιλέξει μπλε τιμολόγια είναι οι μόνοι που δεν θα βρεθούν προδυσάρεστων εκπλήξεων στους λογαριασμούς ρεύματος του Ιουνίου. Τα τιμολόγια που είναι πράσινα ή κίτρινα, τα οποία έχουν κειμενόμενες τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας, αυτά κινδυνεύουν περισσότερο, εκεί θα γίνει η μεγαλύτερη αύξηση. Από την 1η Ιουνίου, 1.500 προϊόντα των σούπερ μάρκετ που έχουν ενταχθεί στη μόνιμη μείωση τιμής κατά 5% επιστρέφουν στην αρχική τους τιμολόγηση του περασμένου Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για 4.000 κωδικούς βασικών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, καθαριστικά, προϊόντα ατομικής φροντίδας. Παίρνω 460 ευρώ. Δεν βγαίνω με τίποτα. 80 θέλω φάρμακα το μήνα. Βάλτε να δείτε πόσο βγαίνει. Εγώ τα βγάζω, δεν έχω πρόβλημα. Τώρα άλλοι μπορεί να μην τα βγάζουν, γιατί τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα. Ήδη πάντως και από τις διεθνείς αγορές έχει διαφανεί ότι πολλά βασικά είδη της καθημερινής διατροφής θα ανατιμηθούν μέσα στον Ιούνιο. Κυρίως αυξήσεις βλέπουμε στις σοκολάτες, αναψυκτικά, καφές, φασόλια και φακές και ρύζι. Χάλια. Δραματική κατάσταση. Αντέχει ένα νοικοκυριό έτσι να τα πιάρει πέρα. Σε καμία περίπτωση. Και λυπάμαι πάρα πολύ για τον κόσμο του 41%. Ξέρετε, όλοι οι φοιτητές δεν ζούμε και πλουσιοπάροχα. Εγώ προσωπικά καλά είμαι, δόξα τον Θεό. Προσπαθώ με λίγα πράγματα να βγαίνω. Προσπαθώ να μαγειρεύω όσο λιγότερο να παραγγέλνω, ας πούμε. Από τον Σεπτέμβριο υπάρχει ο φόβος για μεγάλη αύξηση στην τιμή των ζυμαρικών, ενώ μπαίνει σε κίνδυνο και η τιμή του ψωμιού, καθώς η ακραία ζέστη των προηγούμενων εβδομάδων επηρέασε την παραγωγή των σιτηρών.